ένα από τα μυθικότερα αυτοκίνητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ξεκίνησε καριέρα στην Ευρώπη και φυσικά ήρθε και στην Ελλάδα. 50 χρόνια ιστορία κουβαλάει το όνομα Ford Mustang. 6 γενιές. Φυσικά δεν μπορούσαμε να οδηγήσουμε πουθενά αλλού τον Πρίτανη των Muscle Cars εκτός από το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Καλπάζοντας έφτασε η νέα Mustang στην Ελλάδα και μάλιστα όσα αυτοκίνητα ήρθαν, πουλήθηκαν όλα. Ford Mustang λοιπόν, ο κύριος εκπρόσωπος των Pony Cars ή Muscle Cars, που σημαίνει αυτοκίνητα με πολύ μεγάλο καπό, καμπίνα για 2x2 επιβάτες, και μικρό πίσω μέρος. Οι πρώτες γενιές θηριώδεις κινητήρες, πίσω κίνηση και πολύ καμένο λάστιχο. Στα 50 χρόνια ιστορίας, περισσότερα από 9 εκατομμύρια Ford Mustang έχουν πουληθεί. Αλλά ποτέ δεν είχε εισαχθεί στην Ευρώπη ή σε άλλο μέρος του κόσμου. Στην Μέση Ανατολή γινόταν κάποιες ποσοτικές παραλαβές, αλλά κυρίως από dealer, όχι επισήμως από την ίδια τη Ford. Ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ η παραγωγή του, ενώ αντίστοιχα άλλα αυτοκίνητα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή σταμάτησαν και επανήλθαν ή δεν επανήλθαν ποτέ. Η Ford Mustang ήταν πάντοτε στην παραγωγή, γι' αυτό και όλοι το λατρεύουν. Είναι αυτοκίνητο που έχει πολύ μεγάλη γλαμουριά. Έχει μεγάλο μύθο πήρα από το όνομά του. Η έκτης γενιάς Ford Mustang θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά σε 2 εκδόσεις, Fastback και Convertible, κάμπριο δηλαδή. Μάλιστα, η υφασμάτινη οροφή έχει πάρα πολλή επένδυση, πολλά στρώματα επενδύσεων, ούτως ώστε να γίνεται πολύ καλή ηχομόνωση, αλλά και να μην επηρεάζεται για τις θερμοκρασίες. Λειτουργεί και αεροδυναμικά. Στην Ευρώπη θα έρχεται με 2 κινητήρες, έναν 5-λίτρο V8 με 418 άλογα απόδοση, και τον 2,3 Eco Turbo που έχουμε αυτή τη στιγμή και οδηγούμε, ο οποίος αποδίδει 317 άλογα. Θα υπάρχει και με αυτόματο κυβότιο και με μηχανικό εξάρι. Εμείς έχουμε μηχανικό εξάρι της Getrak, competition πράγμα, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην κλιμάκωση για να αποδίδει ο κινητήρα σωστά. Εκτός από την τεχνολογία που έχει πάνω στο κορμί της η νέα Ford Mustang, διατίθεται στην τιμή των 42.000 ευρώ. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 9.000 εκδηλώσεις, είτε ήταν χολιγουδιανές παραγωγές, είτε ήταν ροκ παραστάσεις, ήταν video game, είτε ήταν παιχνίδια. Πρόκειται για ένα θρύλο της αυτοκίνησης, ένα μυθικό αυτοκίνητο. Έχει ανέβει 2 φορές στην κορυφή του Empire State. Έχουν γυριστεί πολλές χολιγουντιανές ταινίες. Η πιο ιστορική ήταν το 1960 με τον αλυσμόνητο, αξέχαστο και μοναδικό Steve McQueen στο Bullet, με εκείνη την πράσινη Mustang η οποία έβαζε φωτιά στην άσφαλτο. Έχει ευρωπαϊκό DNA, όχι μόνο από σχεδιασμό, γιατί παραμένει muscle car με τεράστιο καπό νεύρα επάνω, αλλά είναι πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή νοοτροπία και κουλτούρα. Έχει ρέουσες γραμμές με καμπύλες, εντυπωσιακά τα πίσω φανάρια που είναι 3 λεπίδες με LED φώτα μέσα. Δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες γενιές,
Διότι οι ευρωπαϊκοί δρόμοι έχουν άλλες απαιτήσεις από τους αμερικάνικους. Στην Αμερική ταξιδεύουν 65 μίλια σε highway, οπότε ούτε αναρτήσεις χρειάζονται κορυφαίες, ούτε ιδιαίτερα σασί, απλώς ταξιδεύουν. Αυτή όμως είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή Mustang, η οποία έχει φρενάρες τεράστιες, πατάει πάνω σε 19 ρεζάντες και πρώτη τοποθέτηση Pirelli Pinzero με βελτιωμένες αναρτήσεις, ανεξάρτητες, με γόνατα McPherson ψαλίδια πίσω με αμπορτισέρ και λαντήριο. Ο οδηγός έχει το περιθώριο να διαμορφώσει το χαρακτήρα του αυτοκινήτου με Selectable Modes, ένα κουμπί το οποίο σου δίνει επιλογές Normal, Sport και Track, και υπάρχει βέβαια και Snow και Wet για περιπτώσεις που ο δρόμος είναι πολύ γλιστερός. Σε αυτή την περίπτωση επηρεάζεται τόσο ο κινητήρας όσο και το τιμόνι και οι αναρτήσεις, και γενικά το αυτοκίνητο γίνεται πιο ξηραφάτο. Έχει και καλύπτει όλες τις ανάγκες σύγχρονου Ευρωπαίου. Συνδεσιμότητα. Υπάρχει μια οθόνη 8 ιντσών αφής. Παράλληλα μπορεί να συνδέεσαι με τα κινητά σου, με οτιδήποτε, και μάλιστα έχει μια υπηρεσία φωνητική που αν ξαφνικά σε έχει κόψει λόρδα, λες στα αγγλικά τη λέξη I'm hungry, πεινάω δηλαδή, και ακαρίως τον πίνακα σου βγάζει τα εστιατόρια που είναι κοντά σου για να μην λιποθυμήσεις από την πείνα. Είναι καλά να γιάσει ο Λίη Ακόκα, που είχε την ιδέα και το 1964 έδωσε εντολή και μέσα 18 μήνες, μάλλον λίγο νωρίτερα το έκανε, το 64 παρουσιάστηκε η πρώτη Ford Mustang. Να είναι καλά και η μαμά Ford, η οποία όταν αποφάσισε να πατήσει πάνω στο γνωστό σλόγγαν πλέον One Ford, δηλαδή μία Ford, να έχει όλα τα μοντέλα της σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλες τις αγορές, με μία κοινή ονομασία. Έτσι λοιπόν έχουμε και εμείς οι Ευρωπαίοι την ευτυχία να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της Mustang. Πάμε με το πλάι, κοπέλα μου. Εδώ είμαστε. Βάλε κάρβουνο στην πισταριά να καπνίζει πίσω.